Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω ήδη δηλώσει στην αίθουσα αυτή ότι αντιμετωπίζω θετικά το νομοσχέδιο για τις 10. Αν η κυβέρνηση δεν περιοριστεί στην ψήφισή του, αλλά προχωρήσει στην εφαρμογή του, θα έχει προσφέρει σημαντική υπηρεσία. Το νομοσχέδιο, επαναλαμβάνω, αν εφαρμοστεί, μπορεί δικαίως να χαρακτηριστεί μεταρρύθμιση. Δύο είναι οι κρίσιμες επιλογές του νομοσχεδίου. Οι προσλαμβανόμενοι εφ' εξής στις δημόσιες επιχειρήσεις θα μπορούν να προσληφθούν για δοκιμαστική περίοδο 7 μηνών και το σημαντικότερο, θα προσλαμβάνονται με τις διατάξεις και εγγυήσεις που ισχύουν στον ιδιωτικό τομέα. Οι συμβάσεις τους θα μπορούν να καταγγέλλονται με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις εγγυήσεις που ισχύουν στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Με το ίδιο περιεχόμενο είχα καταθέσει πρόταση νόμου ήδη από τον περασμένο Μάρτιο, που όμως απορρίφθηκε από την κυβέρνηση. Χαίρομαι που τώρα την υιοθετεί. Κάποιοι παρατήρησαν ότι με αυτή τη διάταξη θα υπάρχουν σε κάθε 10 εργαζόμενοι 2 ταχυτήτων. Η παρατήρηση είναι σωστή, αλλά αυτό είναι μικρότερο κακό από τη συνέχιση του σημερινού καθεστώτος που συσσωρεύει αβάσταχτα ελλείμματα. Το γεγονός ότι στις 10 η μέση μισθή είναι διπλάσχη ή και καμιά φορά τριπλάσχη από ό,τι ισχύουν στον ιδιωτικό τομέα, συνιστά μια κοινωνικά άδικτη, απαράδεκτη μεταφορά πόρων από τους οικονομικά ασθενέστερους προς μια ομάδα προνομιούχων. Οι υψηλές αμοιβές σε συνδυασμό με τη μονιμότητα που το νομοσχέδιο καταργεί ήταν η βασική αιτία για την καλλιέργεια της ανευθυνότητας, της τεμπελιάς και της απαράδεκτης και εξευτελιστικής συμπεριφοράς προς τους πολίτες. Ορθώς λοιπόν καταργείται. Ενώ το νομοσχέδιο εισάγει τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας στη σχέση εργαζόμενου και εργοδότη, αφήνει κακώς κατά τη γνώμη τις διαδικασίες πρόσληψης στον έλεγχο του ΑΣΕΠ. Εξαίρεση αποτελούν οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο 10, στις οποίες το δημόσιο κατέχει τη μειοψηφία. Η παρεμβολή του ΑΣΕΠ στις προσλήψεις των 10 είναι δηλωτική της κυβερνητικής αμφιθυμίας. Να λειτουργούν οι 10 όπως οι ιδιωτικές, αλλά να μπορούν και οι υπουργοί να παρεμβαίνουν. Μα αν η ανάμειξη του ΑΣΕΠ στις προσλήψεις του ΟΤΕ, η μη ανάμειξη του ΟΤΕ είναι θετική ρύθμιση, γιατί δεν θα ήταν εξίσου θετική και για τις προσλήψεις στη ΔΕΗ? Αν κάπου χρειάζεται ΑΣΕΠ, κύριοι βουλευτές, δηλαδή αυστηρή και σωστή επιλογή προσωπικού, είναι κατά την πρόσληψη των προέδρων και διοικητών των 10. Διότι μόνο αν τοποθετηθούν στις 10 οι καλύτεροι ως πρόεδροι και διοικητές, θα επιτύχει η επιχειρούμενη μεταρρύθμιση. Η δεύτερη σημαντική επιλογή του νομοσχεδίου είναι η πρόβλεψη ότι στις ζημιογόνες 10 θα μπορεί το κράτος να ρυθμίζει με νόμο τους γενικούς κανονισμούς προσωπικού και τις εργασιακές σχέσεις. Υπόθηκε ότι έτσι καταργούνται οι συλλογικές συμβάσεις. Ορθώς καταργούνται, διότι είναι αδιανόητο να συμβάλλονται ελευθέρως οι εργαζόμενοι και η διοίκηση μιας 10 και να στέλνουν τον λογαριασμό της συμφωνίας τους στους φορολογούμενους, χωρίς αυτοί τελικά, αυτοί που θα πληρώσουν, να έχουν λόγο. Στο σημείο αυτό οφείλω να κάνω μία αναδρομή στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν, κύριοι συνάδελφοι. Τέλος Ιανουαρίου 1998, ο κύριος Παπαντονίου, ως Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, έφερε στη Βουλή μία στην ουσία της πανομοιότυπη διάταξη. Καταθέτω στα πρακτικά και παρακαλώ να καταχωριστεί ολόκληρη, κύριε Πρόεδρε, τη ρύθμιση που είχε προτείνει ο κύριος Παπαντονίου σε αντιδιαστολή με αυτή που προτείνει ο κύριος Αλογοσκούφης. Ο κύριος Παπαντονίου εξήγησε τότε την απειλή της με νόμο ρύθμισης των εργασιακών σχέσεων, λέγοντας ότι η πολιτεία δεν μπορεί να μείνει αδιάφορη στην αυτοκαταστροφική πορεία ορισμένων 10, για τις οποίες ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Σφοδρές υπήρξαν τότε οι αντιδράσεις της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Καραμανλής 2 φορές στην αίθουσα αυτή λιδόρισε ως ανούσια και κενή περιεχομένου τη διάταξη, επειδή δια νόμου
προαναγγέλει νόμο, όπως ακριβώς προβλέπει το νομοσχέδιο που συζητούμε σήμερα. Ζήτησε ο κύριος Καραμανλής να αποσυρθεί η διάταξη και κατέθεσε μια πρόταση 7 σημείων για τον εξυγχρονισμό των 10 που του είχε προετοιμάσει ο κύριος Αλογοσκούφης. Η πρόταση αυτή προέβλεπε μεταξύ άλλων ότι οι 10 θα κάνουν τριετή επιχειρησιακά προγράμματα μείωσης των ελλειμμάτων και ότι θα καταρτιζόντουσαν κανονισμοί προμηθειών που να εξασφαλίζουν τη διαφάνεια. Είναι κύριοι συνάδελφοι προφανές ότι οι πρώτοι 20 μήνες της κυβέρνησης αποδείχθηκαν λίγοι για να εκπονηθούν τριετή προγράμματα μείωση των δαπανών, για παράδειγμα στον ΟΣΕ, ή για την κατάρτιση κανονισμού προμηθειών στη ΔΕΗ, που να μην δημιουργεί ερωτηματικά. Προέβλεπε τέλος η πρόταση του κυρίου Αλογοσκούφη ότι οι κανονισμοί του προσωπικού θα καταρτίζονταν με τη σύμφωνη γνώμη επιχείρησης εργαζομένων και του αρμοδίου υπουργού. Τον Ιανουάριο του 1998 ήμουν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Δήλωσα τότε ότι δεν μπορούσα να καταψηφίσω τη διάταξη που πρότεινε ο κύριος Παπαντονίου, διότι όπως τόνισα και σήμερα για την ίδια διάταξη του κυρίου Αλογοσκούφη, τη θεωρώ απολύτως σωστή και επιβεβλημένη. Το ίδιο έκαναν τότε και άλλοι, όπως οι κύριοι Σουφλιάς και Κοντογιαννόπουλος και ο επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Καραμανλής, επειδή δεν ακολουθήσαμε την κομματική γραμμή και δεν καταψηφίσαμε τη ρύθμιση του κυρίου Παπαντονίου, που ωστόσο ξαναφέρνει σήμερα για ψήφιση η κυβέρνησή του, μας διέγραψε οριστικώς από τη Νέα Δημοκρατία. Όλους, πλην του κυρίου Μητσοτάκη, που όπως υπόθηκε τότε, ως πρώην αρχηγός, δικαιούται να λέει ό,τι θέλει. Έτσι είναι η πολιτική στην Ελλάδα. Και γι' αυτό δεν πρέπει να εκπλήσεται κανείς όταν εκείνοι οι λίγοι που παρά την αδιάφορη σιωπή των μέσων μαζικής ενημέρωσης γνωρίζουν και παρακολουθούν όσα συμβαίνουν, περιβάλλουν με περιφρόνηση τους πολιτικούς. Ο ενορχιστρωτής της έντονης αρνητικής τάσης της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στη ρύθμιση του κυρίου Παπαντονίου ήταν ο σημερινός εισηγητής της ίδιας ρύθμισης, ο κύριος Αλογοσκούφης. Αρέσκεται ο κύριος Αλογοσκούφης να καλεί τους κομματικούς του αντιπάλους να ζητήσουν συγγνώμη για όσα λάθη, κατά την άποψή του, διαπράττουν. Αναρωτιέμαι μήπως ήλθε η ώρα να ζητήσει ο κύριος Αλογοσκούφης συγγνώμη, τουλάχιστον από τον συνάδελφό του, κύριο Σουφλιά, τη διαγραφή του οποίου προκάλεσε. Εγώ πάντως, κύριοι συνάδελφοι, σε αντίθεση με τους κυρίους Καραμανή και Αλογοσκούφη, ψηφίζω ή καταψηφίζω τα νομοσχέδια ανάλογα με το περιεχόμενό τους και όχι με ποιος τα συνέταξε. Ψηφίζω λοιπόν επί της αρχής το νομοσχέδιο για τις 10. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.